Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα σήμερα. Έχουμε ένα update παλιότερης επιστολής, το οποίο μας δίνει την ευκαιρία όλων, όσοι παρακολουθούμε το κανάλι εδώ και πολύ καιρό, αλλά ακόμη και όσοι είμαστε καινούργοι σε αυτή την ψυχοεκπαιδευτική ομάδα και κοινότητα, να δούμε τον εαυτό μας εις βάθος χρόνου. Λοιπόν, Είχαμε ένα καινούριο μέλος α, στη συμμετοχή στο τετάρτο επίπεδο, μία γυναίκα η οποία την άνοιξη του 2019, δηλαδή πέντε ολόκληρα χρόνια πριν, είχε στείλει μία επιστολή η οποία έγινε και βίντεο με τίτλο «Μετά την τοξικότητα, τι» αυτός ήταν ο τίτλος του βίντεο. Κάθισα και το παρακολουθήσα ξανά αυτό το βίντεο και κομμάτια από αυτό το βίντεο θα βάλω στο σημερινό γιατί πραγματικά είναι εξαιρετική ιδέα να έχουμε update του πνευματικού αγώνα και της εξέλιξης της ζωής ενός ανθρώπου ο οποίος μοιράστηκε μαζί μας πέντε χρόνια πριν την ιστορία του την οποία τότε θεωρούσε success story, ιστορία επιτυχίας. Μου γράφει φίλη σήμερα, σχετικά με την επιστολή που είχα στείλει τότε, το αισθάνομαι μεγάλο βάρος, λέει, γιατί success story δεν είμαι. Αφού τότε πίστευα πως είχα κακή τύχη να γνωρίζω τους λάθους ανθρώπους και αρνιόμουν να παραδεχτώ ότι από ένα σημείο και μετά ό,τι μου συμβαίνει είναι δική μου ευθύνη εφόσον βασίζεται στις επιλογές μου οι οποίες αυτές επιλογές μου γίνονται λόγω των δυσλειτουργικών μοτίβων που έχω μάθει και με βάση αυτά τα δυσλειτουργικά μοτίβα συνδέομαι με δυσλειτουργικό τρόπο με τους άλλους ανθρώπους και με ελκύουν οι ναρκισιστές για παράδειγμα. Ξεκίνησα ψυχοθεραπεία τότε, την οποία σταμάτησα, λάθος μου, και ξαναξεκίνησα πάλι φέτος. Φέρω βαρέως την ευθύνη που προκύπτει από το χαρακτηρισμό success story σε εκείνο το βίντεο, γιατί με βάση την πορεία μου τον αισθάνομαι παραπλανητικό. Εγώ διαφωνώ όμω. και θα δείτε στη συνέχεια γιατί. Μπορεί να θέλω να γίνω ένα success story και εγώ κάποια μέρα, αλλά προς το παρόν τουλάχιστον δεν είμαι έχω πολλή δουλειά ακόμη. Θέλω να πω στη φίλη ότι ο πνευματικός αγώνας είναι συνεχιζόμενος, είναι συνεχόμενος. Συνεχώς αγωνιζόμαστε πνευματικά και συνεχώς μπορεί να έχουμε επιτυχίες ή και αποτυχίες. Τώρα θα δούμε μεγάλο μέρος από το βίντεο από το 2019 και τι έλεγα στη φίλη τότε και θα το σχολιάσουμε μετά μαζί με κάποια καινούρια που έχει γράψει τα update για αυτή την ιστορία. Λοιπόν, προσέξτε ότι το 2019, δηλαδή πέντε χρόνια πριν, ακόμη στο κανάλι μας δεν χρησιμοποιούσαμε τη λέξη ναρκισιστής, γιατί ακόμη δεν είχε καθιερωθεί η νέα γνώση που έχουμε σήμερα ότι υπάρχει ναρκισιστικός τύπος προσωπικότητας. Τότε γνωρίζαμε μόνο για την αρκισιστική διαταραχή προσωπικότητας. Χρησιμοποιείται όρος τοξικός αλλά όπου τοξικός σήμερα βάζουμε τον όρο ναρκισιστής δηλαδή άνθρωπος με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας δείτε το κομμάτι που λέω ότι όλοι μας μπορεί να γίνουμε δύναμη τοξικοί και ότι κατά καιρού μπορεί να έχουμε τοξικότητα η οποία να είναι για λίγο καιρό ή για περισσότερο, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι αρκησιστής με τους όρους που λέμε σήμερα, τότε είπα δεν είναι τοξικός άνθρωπος, δεν είναι αρκησιστής, αντιλαμβάνεται ότι έχει τοξικότητα και επειδή έχει ενσυναίσθηση, στενοχωριέται που με την όποια τοξικότητα του στενοχωρεί τους άλλους και το σταματάει. Ενώ ο αυτός που λέγαμε πριν πέντε χρόνια ο ξεκάθαρα τοξικός, ο τοξικός, δεν έχει ενσυναίσθηση, αντιλαμβάνεται ότι στενοχωρεί τους άλλους, αλλά το καταυχαριστιέται. Δεν σταματάει. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε πέντε χρόνια πριν την επιστολή της φίλης και τι της απάντησα και μετά θα σας διαβάσω τι μου έγραψε σήμερα. Τι ωραία επιστολή είναι αυτή φίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επιστολή σου, πολύ ωραία. Αγαπημένη μου Θέκλα, γεια σου. Είμαι από την Ελλάδα, έτυχε όμω πριν κάποια χρόνια να ζήσω για μικρό χρονικό διάστημα στην Κύπρο... Όπως σε ανακάλυψα. Και από τότε σε παρακολουθάνε λοιπόν. Χαίρομαι. Μπορεί να μην γνωριζόμαστε. Παίρνω όμω το θάρρο και σου μιλώ στον ενικό. γιατί πλέον σε αισθάνομαι σαν, α μου επιτραπεί η έκφραση, σαν δικό μου άνθρωπο. Σε σέβομαι και σε χτιμώ σαν ψυχολόγο και σε θαυμάζω σαν άνθρωπο. Αυτό το αισθάνομαι και το λέω γιατί mm. μου αρέσει πολύ ο τρόπο που σκέφτεσαι, που εκφράζεσαι και ακόμα περισσότερο το ότι είσαι αυθεντική. Ενώ ότι με το να μην κολλά να εκθέσει τον εαυτό σου χρησιμοποιώντα τι δικέ σου προσωπικέ εμπειρίε ω παραδείγματα ή αντιδρώντα έντονα και εκφράζοντα τη γνώμη σου όπου χρειάζεται, φαίνεται ότι δεν έχει ανάγκη να κρυφτεί πίσω από καμιά βιτρίνα τελειότητα εντό αγωγικών και υποκρισία όπω συμβαίνει συχνά στου καιρού που ζούμε. Και αυτό για μένα είναι ένα χαρακτηριστικό αξιοθαύμαστο στο ξέπαινο. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε. Αυτό προσπαθώ να είμαι, αυτό προσπαθώ να κάνω και εύχομαι να το πετυχαίνω. Ξέρετε, δεν είμαστε κάθε μέρα η καλύτερη έκδοση του εαυτού μα. Έχει και μέρε που πέφτουμε χαμηλά, αλλά αν έχουμε το στόχο να, είμαστε, να γινόμαστε όλοι και καλύτερη έκδοση του δικού μα εαυτού, ο καθένα μπορεί να το επιτύχουμε. Α περάσω λοιπόν στο θέμα μου, το πολυσυζητημένο αυτό τη τοξικότητα. Είμαι γυναίκα, 33 χρονών, έχω υψηλή ενσυναίσθηση και όλη μου την έω ζωή την έχω περάσει με τοξικού ανθρώπου. Θα καταλήξω στο ερώτημα μου χωρίς να, να μπω σε λεπτομέρειε, αφού λίγο ως πολύ τα περισσότερα ζητήματα μου έχουν ήδη συζητηθεί σε προηγούμενα vlogs και εκπομπέ. Έχασα τον πατέρα μου σε ηλικία 10 χρονών και από εκείνο το σημείο και μετά μεγάλωσα σε ένα άκρο τοξικό περιβάλλον. Άρα υποθέτω ότι ο πατέρας σου ήταν ένα άτομο που έφερνε equilibrium, λέγεται στα αγγλικά, ισορροπία στο σπίτι. Έτσι όπως το βίωνες εσύ. Γύρω στα 18 μπήκε στη ζωή μας και τοξικός πατριός. Φεύγοντας από το σπίτι κοντά στα 20 μου χρόνια, νόμιζα ότι θα γλιτώσω, μα ήμουν γελασμένη, βεβαίω ήσουν γελασμένη, για δύο λόγους. Ο πρώτος ο λόγος είναι ότι είναι γεμάτη η κοινωνία με άτομα που λειτουργούν με τοξικού τρόπους, δηλητηριώδες τρόπους. Και ο δεύτερος είναι όταν έχεις μεγαλώσει από τα δέκα σου σε ένα άκρο τοξικό περιβάλλον, σημαίνει έχεις προπονηθεί πολύ καλά, ώστε να τα πηγαίνεις καλά με τοξικούς. Θα τους ελκύσουμε στο μαγνήτη. Μοιάζομαι σε αυτό. Λοιπόν, Βρέθηκα σε τοξικές παρέες, έκανα μία μακροχρόνια τοξική σχέση με έναν ακραία εγωπαθή και χειριστικό σύντροφο, από όπου κατάφερα με πολύ κόπο και ψυχικές απώλειες να ξεφύγω. Survivors μας αποκαλούω όσους έχουμε περάσει από τέτοιες καταστάσεις, βεβαίως Survivors, επιζώντες. Οι επιζώντες μίας τοξικής σχέσης. Οι επιζώντε ενό τοξικού συντρόφου. Οι επιζώντε μια κακοποιητική σχέση. Survivors. Εγώ μα ονομάζω και κάτι άλλο όμω. Συνεξαρτώμενε προσωπικότητε. Τα τελευταία χρόνια πήρα παραγωγή στη δουλειά μου και κατέληξα να είμαι το εντό εγώ δεξιχέρι του εργοδότη μου. Τι μεγάλη τύχη. Ερωτηματικό και θαυμαστικά. Του οποίου πιστεύω ότι αν είμαι ψυχολόγο-ψυχίατρο, θα του έβγαζα διάγνωση ναρκιστή. Εν τω μεταξύ, οι τοξικέ παρές συνεχίζονταν. Διαφορετικέ κατά καιρού, αλλά πάντα τοξικέ. Είπαμε, του τραβάμε. Όπω ε, όπως τραβάει το μέλι της μύγε. Γενικότερα, εμπειρικά και μόνο χάρη το θα μπορούσα να πω ότι μπορώ να δώσω διάλεξη σε όποιον θέλει για θέματα όπω η ψυχολογική χειραγώγηση. Το manipulation δηλαδή, εκμετάλλευση, θήτες θύματα, vampire συμπορεφορέ τύπου εγώ καημένο, εγώ του λέω κλαμμένου αυτού. ...gas lighting, συνεξάρτηση κλπ. Λόγω αυτών των καταστάσεων, η αυτοπεποίθηση και η αυτοεκτίμηση μου σχεδόν πάντα ξεσκόνιζαν τα πατώματα. Μα τι ωραία έκφραση αυτή η λογοτεχνική. Η αυτοεκτίμηση μου και η αυτοπεποίθηση μου σχεδόν πάντα ξεσκόνιζαν τα πατώματα. Δεν ήταν τόσο χαμηλά στα πατώματα. Θυμάμαι πολύ συχνά να βιώνω έναν τον οποίο τον ένιωθα σαν μαύρο γράσο που κυλάει στις φλέβες μου, ρε γράφεις πάρα πολύ καλά εσύ, πολύ, όχι απλοσπιτικά, γράφεις αισθαντικά, μπράβο, έτοιμο να εκραγεί και να με παραμορφώσει, σχίζοντας το κορμί μου σε χιλιάδες μικρά μαύρα κομματάκια, θα το ξαναδιαβάσω. Θυμάμαι πολύ συχνά να βιώνω έναν ανυπόφορο εσωτερικό πόνο, τον οποίο τον ένιωθα σαν μαύρο γράσο που κυλάει στις φλέβες μου έτοιμο να εκραγεί και να με παραμορφώσει σχίζοντας το κορμί μου σε χιλιάδες μικρά μαύρα κομματάκια με ένα εξόχως λογοτεχνικό και επιτικό τρόπο έχει περιγράψει τη δυστυχία που βιώνει μέσα στη ψυχή του ένα συνεξαρτόμενο πρόσωπο και ένα θύμα ψυχολογικού πολέμου. Ψυχοθεραπεία προσπάθησα παλαιότερα να κάνω, αλλά ζω σε μια μικρή επαρχία και δυστυχώ με τον ψυχολόγο που έχουμε εδώ δεν ταιριάξαμε και απογοητεύτηκα και δεν το προσπάθησα άλλο. Για βοήθειά μου σε όλε αυτέ τι σκοτεινέ περιόδου, είχα τον διαλογισμό και την εσωτερική αναζήτηση. Το τελευταίο εξάμηνο έχω μπει σε διαδικασία επανεκκίνηση. Παρετήθηκα από τη δουλειά μου. Μπράβο! 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 Παρετήθηκα από τη δουλειά μου και βρήκα διαφορετική, πιο απλή θέση με λιγότερα χρήματα, αλλά, και το λες με κεφαλαία, ήρεμο και ανθρώπινο περιβάλλον. Μπράβο φίλοι, μπράβο. Σου πω ένα, σας πω και κάτι για μένα, πρέπει να το ξαναπεί. 12 Νοεμβρίου του 2004 έδωσα γραπτό στην παρέτηση μου από τη δημόσια υπηρεσία και Μάλιστα, είχα, είχα σημειώσει στην επιστολή παρέντηση ότι θέλω να διαγραφώ και από όλους τους, α, τους α, καταλόγους διορισμού, αφήνοντας μια θέση μόνιμη στο δημόσιο, κλίμακα Α8, Α10, όσοι είστε στην Κύπρο γνωρίζετε σημαίνει αυτή η κλίμακα, υψηλά αμοιβόμενη κλίμακα, ειδικά τότε, τώρα έχουν πέσει κλίμακες, έχουν πέσει τα κλίματα σε αυτές και ένιωσα την πιο μεγάλη απελευθέρωση. Όχι ότι το κενό έφυγε, το κενό έμεινε, για το κενό θέλω να το δουλέψω μέσα μας. Έκλεισα την πόρτα στις ψεύτικες φιλίες, έχοντας κρατήσει κοντά μου μόνο δύο ανθρώπους και η οικογένεια μου δεν αποτελεί πλέον ζήτημα, αφού έχω μακρυνθεί τα τελευταία πτά περίπου χρόνια σε άλλη πόλη. Μπράβο, μπράβο. Και έχουμε πλέον μια πολύ καλή σχέση από μακριά και αγαπημένη. Μου θυμίζει τη δικιά μα οικογένεια και εμεί. Πολύ καλή σχέση. Αποτέλεσμα αυτού του ξεσκαρταρίσματο είναι ότι για πρώτη φορά στη ζωή μου αισθάνομαι καλά. Έτσι απλά. Άρα είχα λάθο προηγουμένω που είπα ότι μένει το κενό. Ναι, δεν το έχει το κενό. Έχει κάνει δουλειά μέσα σου. Όντω. Και κάνοντα δουλειά με τον εαυτό σου, έχει καταφέρει να νιώσει καλά. Αισθάνομαι ελεύθερη, χαρούμενη, ήρεμη, ανάλαφρη. Και ενώ αρχικά δεν ήταν εύκολο και αναρωτιόμουν τι κάνω λάθο, δικάζοντα και καταδικάζοντα με γιατί έχω επιτρέψει στη ζωή μου όλε τι προαναφερόμενε καταστάσει και κατέληγα να με λυπάμαι και να ντρέπω πλέον είμαι μόνη. Η μοναξιά μου έχει μετατραπεί σε μοναχικότητα και την απολαμβάνω καθημερινά. Χαίρομαι φίλη μου, είσαι ένα success story. Έχω αρχίσει να βρίσκω τον εαυτό μου και να πατάω στα πόδια μου και μου αρέσει πολύ αυτή η διαδικασία. Χαίρομαι για σένα. Έχω αρχίσει να με αγαπάω και να με προσέχω. Να ασχολούμαι με αυτά που με ενδιαφέρουν και με ευχαριστούν, χωρίς να έχω κανένα να με επικρίνει και να με τραβάει πίσω. Μπράβο! Αισθάνομαι να ξαναγεννιέμαι. Αυτό ακριβώς είναι το συνέστημα όταν καθαρίσει τη ζωή σου από την τοξικότητα. Και ενώ θέλω να κάνω καινούριε γνωριμίε και να αποκτήσω καινούριε παρέε ή και φίλου, φίλε, γιατί εννοείται ότι υπάρχει, εννοείται ότι υπάρχει και η ανάγκη τη αναστροφή και τη συντροφικότητα, φοβάμαι να ανοιχτώ οτιδήποτε καινούριο, γιατί φοβάμαι ότι μπορεί να με γυρίσει πίσω εκεί που βρισκόμουν πριν και την ισορροπία μου δεν θέλω να την ξαναδιαταράξω. Καταλαβαίνετε τι μα λέει φίλη. Μα λέει ότι μετά από έντονο προσωπικό αγώνα και από κάποιε συναντήσει με τον ψυχολόγο στην πόλη τη, που μπορεί να μην τα βρήκα, να λέει ότι έκαναν καλό αυτέ τι συναντήσει. Μπορεί να μην τα βρήκε ιδιαίτερα μαζί του, αλλά αυτέ οι συναντήσει σε βοήθησαν. Και ό, όλα τα άλλα που έκανε σε βοήθησαν και σίγουρα αυτό που σε βοήθησε περισσότερο από όλα είναι η προσωπική σου προσπάθεια. Γιατί και στον καλύτερο ψυχολόγο να πηγαίνουμε, αν δεν προσπαθούμε εμεί ήδη προσωπικά, αν δεν βάζουμε το δικό μα λιθαράκι, οτι λιθαράκι, το δικό μα βράχο, Προσωπική προσπάθεια, δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτό το τόσο δύσκολο επίτευγμα που είναι να καθαρίσει η ζωή μα από τη μαυρίλα των τοξικών και να γεμίσει και το κενό που έχουμε μέσα μα. Και αναρωτιέμαι λοιπόν, πώ μπορούν άνθρωποι με τέτοια βιώματα να ξανανοιχτούν και να ξαναεμπιστευτούν άλλου ανθρώπου. Δύσκολα, δεν είναι εύκολο. Είναι δύσκολο. Είναι κατανοητό ότι είσαι καχύποπτη. Και πού βρίσκονται αυτοί οι άλλοι άνθρωποι που δεν έχουν στο νου τους μόνο την πάχτη τους και το πώς θα εκμεταλλευτούν άλλους ανθρώπους για, τους, τους εκα, για να πετύχουν τους εκάστοτε σκοπούς τους. Γιατί η κοινωνία μας έχει καταλήξει να... Γιατί η κοινωνία μας έχει καταλήξει να είναι τόσο άγρια και μοδιψής και εδώ μοιάζει εντελώς με τον άντρα μου και τέλο πάντων εγώ σε ποια σπηλιά να πω να ζήσω αστείευομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου, σε φιλογλικά. Και εύχομαι ο καρδιά να είσαι πάντα καλά και γεμάτη θετική ενέργεια. Καταρχά θα σα πω ότι δεν είμαι πάντα καλά. Mm. Τώρα θα σα πω. Αν δεν το πήρατε είδηση, δεν είμαι πάντα καλά. Εσεί επειδή με βλέπετε στην εκπομπή πρωί και με βλέπετε και στα vlogs που γίνονται πρωί προ μεσημέρι, συνήθω με βλέπετε σε καλή διάθεση. Αλλά όταν ξεκινάει μια μέρα ή οποιαδήποτε μέρα, το οποιαδήποτε ανθρώπου που δεν ζει στη σπηλιά, γιατί και στη σπηλιά μαζί, άμα δεν τα έχει βρει με τα μέσα σου, πάλι θα δημιουργήσει από μόνο σου θέματα στον εαυτό σου. Πε ότι είσαι ένα άνθρωπο που τα έχει βρει με τα μέσα σου, αλλά ζει μέσα στην κοινωνία. Ζώντα μέσα στην κοινωνία και αναπόφευκτα έχοντα σχέσει με άλλου ανθρώπου, θα ζει σε επαφή με την τοξικότητα. Δεν υπάρχει περιβάλλον που να βρίσκονται άνθρωποι μαζί με ανθρώπου που να μην υπάρχει στο και η τοξικότητα. Εγώ θέλω να σα πω ότι γίνομαι τοξική κάποιε φορέ. Άμα κουραστώ, άμα νιστάξω, άμα νευριάσω, μπορεί να γίνω τοξική. Όπω και όλοι μα, κατά τη διάρκεια τη μέρα ή τη εβδομάδα ή του μήνα, μπορεί να έχουμε κάποιε μέρε που χωρί να το συνειδητοποιούμε εκείνη την ώρα, γινόμαστε τοξικοί προ του άλλου που συνδέονται μαζί μα. Η τοξικότητα δεν είναι κάτι από το οποίο να μπορούμε να απαλλαγούμε παντελώ ή να πούμε ότι εγώ είμαι εντελώ toxic free, αν υπήρχε τέτοια λέξη. Είμαι εντελώ ελεύθερο από τοξικότητα. Εγώ ποτέ μου δεν επιδεικνύω τοξικότητα. Ή δεν υπάρχει περίπτωση να επιδείξω τοξικότητα στο μέλλον. Και εσύ, φιλενάδα, και εγώ και άλλα θύματα ψυχολογικού πολέμου μεγαλώνοντας, είμαστε εξίσου υποψήφοι για να γίνουμε και θήτες ψυχολογικού πολέμου, να εκφράσουμε τοξικότητα, όχι μόνο να προσλάβουμε. Άρα, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα πρώτα, ότι δεν είμαστε εμεί τέλειοι. Και από τη στιγμή που δεν είμαστε εμεί τέλειοι, να καταλάβουμε τι είμαστε εμεί, τι είσαι εσύ, τι είμαι εγώ, τι... τι είμαστε. Είμαστε άνθρωποι οποίοι αγωνιζόμαστε να γίνουμε καλύτεροι επί καθημερινή βάσεω. Έχουμε ωραίε στιγμές, έχουμε λαμπρέ στιγμέ, έχουμε χαροπέ στιγμέ, αλλά έχουμε και στιγμέ που δεν είμαστε για καλύτερη έκδοση του εαυτού μα. Τι είναι εκείνο που μας διαχωρίζει από τους τοξικούς που έχουμε αποκόψει από τη ζωή μας? Η έλλειψη ενσυναίσθησης. Οι καρατοξικοί δεν έχουν ενσυναίσθηση. Δεν λυπούνται τους άλλους. Δεν νιώθουν άσχημα για τυχόν κακίες που έχουν πει ή έχουν κάνει. Δεν νιώθουν άσχημα για τη λαθασμένη του συμπεριφορά. Τα ρίχνουν όλα τα φτεξίματα πάνω στους άλλους. Ένας άνθρωπος με ψηλή ενσυναίσθηση, όπως περιέγραψες και εσύ τον εαυτό σου και φαίνεται και από τον τρόπο που γράφεις πως είσαι, ένα αθρού με υψηλή συνέστηση όταν καταντήσει τοξικό, γιατί το ξαναλέω. Όλοι μα μπορούμε δυνάμει να καταντήσουμε τοξική. Και μπορούμε να είμαστε για λίγη ώρα τοξικοί. Να το αντιληφθούμε και να το μαζέψουμε. Μπορεί να είμαστε και περισσότερη ώρα. Πάλι να το αντιληφθούμε και να το μαζέψουμε. Οποιοδήποτε βρίσκεται σε αυτή τη φάση που έχει κόψει σχέσει, έχει κόψει δεσμού με τα κατεξοχήν τοξικά άτομα, πρόσωπα τα οποία κυριαρχούσαν ίσω στη ζωή του. Περιγράφει εσύ τον πατριό σου, τον τοξικό, περιγράφει τη μάνα σου. Περιγράφει το πρώην αφεντικό σου από το οποίο έχει φύγει από τη δουλειά. Περι... Περιγράφει τον πρώην φίλο σου που είσαι survivor, επιζώνη που βγήκε αυτή τη σχέση. Άρα έχει κόψει τι σοβαρέ πηγέ τοξικότητα. Εσύ τώρα, για να ξαναφτιάξει γνωριμίε και για να ξαναφτιάξει κοινωνικέ συναναστροφέ και για να ξαναφτιάξει ερωτική σχέση που όλα αυτά γνωριμίες, συνεργασίες, κοινωνικές συναστροφές, ερωτική σχέση, είναι ανθρώπινες ανάγκες και επιθυμίες φυσιολογικές και πλήρως κατανοητές και αποδεχτές, χρειάζεται να έχεις ένα κριτήριο. Αυτός ο άνθρωπος με τον οποίο θα βγω για καφέ, αυτή η κοπέλα με την οποία θα μιλήσω λίγο παραπάνω, αυτό το πρόσωπο με το οποίο θα συνδεθώ με οποιονδήποτε τρόπο, είναι πρόσωπο το οποίο εξασκεί αυτογνωσία. Είναι πρόσωπο που έχει το γνώθη σε αυτόν. Είναι πρόσωπο που καταλαβαίνει την ηλικία του, τη θέση του μέσα στον κόσμο που αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι το κέντρο της γης. Εννοείται ότι είναι πολύ καλή ιδέα να αποφύγει ανθρώπου οι οποίοι είναι εγωκεντρικοί, εγώ μανεί, εγώ, 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 εγώ είμαι και κανένα άλλο, αυτού του τύπου τη βιτρίνα, τη ατσαλάκωτη, ή αυτού του τύπου που μα φαίνονται πολύ χαριτωμένοι γιατί Λε, δεν είναι δυνατόν, ρε παιδί μου, κάποιο να έχει τόσο μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Για πλάκα τα λέει. Μπορεί να γνωρίσει ένα πρόσωπο και να λέει: Εγώ είμαι η καλύτερη ψυχολόγο, για παράδειγμα. Εγώ είμαι η καλύτερη δημοσιογράφο. Εγώ είμαι η καλύτερη νυχού. Πώ μπορεί κάποιο να πει αυτά. Εγώ είμαι ο καλύτερο στον τομέα μου. Και να το εννοεί. Σημαίνει ότι έχει εγώ κεντρισμό, έχει εγωμανία. Σημαίνει ότι δεν έχει ενσυναίσθηση. Δεν αντιλαμβάνεται ότι ουδή αναντικατάστατο. Και είναι αλήθεια αυτό. Ουδή αναντικατάστατο. Αν με πατήσει Τρένο δεν έχουμε στην Κύπρο με πατήσει. αν πατήσει ένα φορτηγό, γιατί δεν με αυτοκίνητο θα την γλιτώσω. Φορτηγό. Αν με πατήσει ένα φορτηγό σήμερα, αύριο, μεθαύριο, σίγουρα θα βρεθούν άλλα άτομα, άλλα πρόσωπα τα οποία θα μπορέσουν να παράγουν παρόμοιο έργο με αυτό που παραγωγό. Δεν είμαι έναν αντικατάστατο. Την μπορώ να σκεφτώ ένα. Την κουμπάρα μου, την δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου Τριφωνίδου, η οποία θεωρώ ότι είναι και καλύτερη από μένα. Εντάξει. Δεν μπο... Άμα γνωρίζει ανθρώπου οι οποίοι σου λένε Εγώ είμαι και κανεί άλλο, μακριά από αυτού. Επίση, ανθρώπου οι οποίοι λένε: Εγώ δεν θα πήγαινα ποτέ στο ψυχολόγο. Εγώ λύνω μόνο μου τα προβλήματά μου. Και εσύ έλυσε μόνο σου τα προβλήματά σου, όμω πήγε στο ψυχολόγο. Έδωσε δοκιμή. Ακού ψυχολόγου από το YouTube. Ονόματα δεν λέμε πολύ ψυχή. Like, yeah, yeah, yeah. Διαβάζεις Διαβάζει βιβλία. Δεν είσαι, εσύ, δεν είσαι ξερόλας. Μακριά από ξερόλε. Μακριά από ανθρώπου που δεν δέχονται να ζητήσουν συγγνώμη. Και να σου πω κάτι, φίλοι, δεν μπορεί ακόμα και αν σου δώσω και άλλα, άλλες δέκα συμβουλές που δεν έχω στο μυαλό μου τώρα. Για το πώς να ξεσκαρτάρεις από την αρχή μιας γνωριμίας αν ο άλλος μπορεί να είναι τοξικός ή όχι, πάλι μπορεί να πέσει και έξω. Άρα, ζω σημαίνει ρισκάρω. Ρισκάρω να συνδεθώ με νέους ανθρώπους και τους δίνω μία λογική περίοδο χάρη τους του δίνω ένα χρονικό διάστημα, μια βδομάδα, δύο βδομάδε, τρει, στο οποίο να μην συνδεθώ ιδιαίτερα μαζί του, να έχω επαφέ, να του παρατηρώ πώ είναι, πώ με κάνουν να νιώθω, πώ είναι η μεταξύ μα επικοινωνία. Αν νιώθω καλά την ώρα που με αυτό το πρόσωπο, αν νιώθω χαρούμενα, αν νιώθω να βαριέμαι, αν νιώθω να φοβάμαι, παρατηρούμε τα συναισθήματα μα και αν νιώθουμε ότι μα κάνει καλό αυτή η γνωριμία, επενδύουμε περισσότερο και πάντοτε υπάρχει ο κίνδυνο να κάνουμε μια λάθος επένδυση και να χάσουμε την επένδυσή μας. But that's life. Shit happens. Αυτή είναι η ζωή. Κατά τη γνώμη μου, είναι καλύτερα να ζεις, να παθαίνεις και να μαθαίνεις, παρά να μην ζεις, να κρατιέσεις το περιθώριο, προκειμένου να προφυλάξεις τον εαυτό σου από την τοξικότητα. Εδώ θα σου πω, όμως, ότι Δικαιούσε να περάσει μία περίοδο στην οποία να είσαι συγκρατημένη με τι γνωριμίε σου, γιατί ακριβώ θέλει να προστατεύσει τον εαυτό σου. Δικαιούσε: είναι δικαίωμά σου, δεν μπορεί κανένα αυτό το πράγμα να σου το απαγορεύσει. Το να απολαύσει τη μοναχικότητα σου, αλλά όταν πλέον θα είσαι έτοιμη για νέε γνωριμίε, θα το νιώσει και θα το πράξει. Αυτό που έχω να σου πω είναι να μην απογοητεύεσαι, να συνεχίσει να αγαπά τον εαυτό σου, να συνεχίσει να είσαι σε επαγρύπνηση. Όλοι μα καθημερινά χρειάζεται να είμαστε σε επαγρύπνηση, παρακολουθώντα πρώτα τον τοξικό που είμαστε εμεί και μετά του απ' έξω. Μ? Και σου στέλνω την αγάπη μου και σου λέω συγχαρητήρια για όσα απέτυχε. Σου λέω σκέψου το λίγο γιατί, για το γράψιμο, για τη συγγραφή, γιατί γράφει λογοτεχνικά. Και σου λέω ρίσκαρε γιατί μπορεί να ευτυχήσει κιόλα. Λοιπόν, η φίλη μου γράφει στο email. Γιατί τη είπα, γράψει μου με email μετά που έγραψε εκείνο το σύντομο μήνυμα. Μου λέει: Μια κοπέλα που είχε στείλει το 2019 την επιστολή μετά την τοξικότητα τι. Παρακολουθώντας ξανά και ξανά αυτό το βίντεο, συνειδητοποιώ ότι τότε βρέθηκα απλώ μπροστά σε ένα παραθυράκι φωτό και λουζόμενη θετική ενέργεια, ενθουσιάστηκα και νόμιζα ότι έχω περάσει στην άλλη πλευρά. Παραπλανώντα πρώτα τον εαυτό μου και κατ' επέκταση τον κόσμο όλο. Χα. Ένα διάλειμμα μπορεί να το έκανα, αλλά σιγά να μην ήταν τόσο εύκολο να ξεφύγω από την τοξικότητα. Εδώ θέλω να πω ότι ακούω από πολλού από εσά που έχετε στείλει email και έχει γίνει επιστολή: Ότι παρακολουθείτε ξανά και ξανά το βίντεο που έγινε πάνω στην επιστολή σα για να παίρνετε τα μηνύματα, απαντήσει μέσα από εκείνο το βίντεο και για να ενδυναμώνεστε. Και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Επίσης θέλω να πω ότι επειδή είσαστε πάρα πολύ πλέον, είστε πάνω από 90.000 που είστε εγγεγραμμένοι στο κανάλι, επιστολές για βίντεο παίρνω μόνο από τους ανθρώπους που βρίσκονται στο τρίτο και τέταρτο επίπεδο στη συμμετοχή. Στην περιγραφή κάθε βίντεο υπάρχουν πληροφορίες για το τι είναι το τρίτο και το τέταρτο επίπεδο στη συμμετοχή. Λοιπόν, η φίλη λέει ότι νιώθει τρόπον ότι έχει κοροϊδέψει και τον εαυτό της και τον κόσμο με εκείνη την επιστολή. Εγώ της λέω όμως ότι δεν έχει κοροϊδέψει κανένα. Έτσι ένιωθε τότε, σε εκείνο το σημείο ήταν, είχε ανέβει σε ένα ύψωμα και ένιωθε καλύτερα και πολύ καλά έκανε και το εξέφρασε. Για να μην ακρηγορώ, κάποια βήματα τα έχω κάνει, αλλά σαν story τελικά δεν είμαι. Η ιστορία επιτυχία τελικά δεν είμαι λέει αφού παλεύω μέχρι και σήμερα στο φαύλο κύκλο της συνεξάρτησης. ρίσκω οι ανθρώπινες σχέσεις, όπως μου είπες τότε στο βίντεο, μπορεί να ευτυχίσουμε, μπορεί όμως και να δυστυχίσουμε ξανά από την αρχή. Το πάρα πολύ σημαντικό κριτήριο για τις νέες γνωριμίες που θέτεις σε εκείνο το βίντεο, να μην είναι κάποιος εγωμανής και να εξασκεί αυτογνωσία, δυστυχώς εγώ το πέρασα στα ψηλά γράμματα. Λάθο μου. Λοιπόν, Λενάδα. ήταν αρκετά απορριθμιστικό και για μένα να παρακολουθήσω αυτό το βίντεο από το 2019 που μεγάλο μέρος παρακολουθήσαμε σήμερα εμβόλυμο το update του γιατί τότε και εγώ βρισκόμουν σε μια πλάνη. Την Άνοιξη του 2019, πέντε χρόνια πριν, ήμουν σε μια συνθήκη στην οποία ενώ ήμουν συνεξαρτόμενη με έναν άνθρωπο ο οποίος λειτουργούσε με το στυλ του και καλυμμένου ναρκισιστή, θεωρούσα ότι τα είχα καταφέρει <laughs> να εξηγιάνω τη ζωή μου και τις σχέσεις μου. Φεύγω! Δεν τα είχα καταφέρει. Ήμουνα σε μία περίοδο στην οποία φαινόμουνα καλά ή μάλλον ούτε καν φαινόμουνα καλά. Νόμιζα ότι ήμουν καλά θα έχετε ίσως δει στο βίντεο ότι ενώ έχει γυριστεί πέντε χρόνια πριν, το πρόσωπο μου, τα χαρακτηριστικά του προσώπου μου, η μαύρη κύκλη κάτω από τα μπάτια μου παρόλο που έχω και μακιγιάζ, είναι εξαιρετικά έντονη και νομίζω ότι φαίνομαι και δέκα χρόνια περισσότερα από ό,τι φαίνομαι τώρα πέντε χρόνια μετά. Ήμουνα και εγώ σε μία προσωπική πλάνη. Και νόμιζα ότι ήμουνα σε ένα καλό δρόμο θέλω να πω το εξή. Ότι ο πνευματικό αγώνα είναι συνεχής και συνεχιζόμενος. Ένα άνθρωπο δεν μπορεί από τη μια μέρα στην άλλη ή από τον ένα χρόνο στον άλλον να πάει από ένα χώρο που είναι πλήρω ε, ταλεποριμένος είναι πλήρω υποδουλωμένος στα πάθη του αν θέλετε. Γιατί και η συνεξάρτηση ένα πάθος είναι. Πάθος με την έννοια της ασθένειας είναι υποδουλωμένος στη συνεξάρτηση, είναι υποδουλωμένος στην συναισθηματική απορρίθμιση που προκύπτει από τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες όταν έχει κάποιο trigger. Σας λέω, απορριθμίστηκα σήμερα παρακολουθώντας αυτό το βίντεο από το 2019, γιατί βλέποντας τον εαυτό μου έλεγα πόσο ανοητήσουν, πόσο ανοητήσουν, πόσο ανοητήσουν. Αλλά, ξαναλέω, είναι συνεχιζόμενος ο αγώνας και είναι συνεχής και δεν είναι καλή ιδέα να ματαιώνουμε τον εαυτό μας, να ακυρώνουμε τα συναισθήματα μας που είχαμε σε προθύστερες φάσεις της πνευματικής μας ανάπτυξης, αλλά να κοιτάμε τον εαυτό μας με αγάπη, συμπάθεια και καλοσύνη και να αναγνωρίσουμε ότι είμαστε άνθρωποι, να αναγνωρίσουμε ότι είναι μέσα στο πρόγραμμα τρόποντινά και να κάνουμε λάθη και να κάνουμε πισωγυρίσματα και να φάμε τα μούτρα μας, αλλά σημασία έχει ...να είμαστε αγωνιζόμενοι. Η ιστορία επιτυχίας του καθενός μας αρχίζει από τη στιγμή που δεσμευόμαστε να κάνουμε συνειδητά πνευματικό αγώνα. Η ιστορία επιτυχίας του καθενός μας ξεκινάει από τη στιγμή που αποφασίζουμε να αντιμετωπίσουμε επιτέλους τους εσωτερικούς μας δαίμονες. Η φίλοι πέντε χρόνια πριν όταν έγραφε εκείνη την επιστολή... Βρισκόταν σε ένα σημείο στο οποίο είχε διώξει επιτυχώ αρκετού ναρκιστέ από τη ζωή τη. Άνθρωπου τοξικού. Δεν είχε όμω συνειδητοποιήσει και αντιληφθεί τότε το μείζον πρόβλημα τη συνεξάρτηση, τώρα όμω σήμερα το αντιλαμβάνεται και δουλεύει πάνω σε αυτό. Το ίδιο ισχύει για όλου μα. Ότι σημασία έχει η επιτυχία είναι να ξεκινήσουμε τον αγώνα. Στον αγώνα αυτό θα έχουμε πολλές μικρές νίκες, θα έχουμε μικρές ήττες, αλλά δεν πειράζει γιατί το πιο σημαντικό από όλα είναι να έχουμε μπει σε ένα δρόμο πνευματικής εξέλιξης και σε ένα δρόμο ανάληψης της προσωπικής μας ευθύνης και φροντίδας των δικών μας ψυχολογικών ζήτημάτων. Όπως σας είπα και προηγουμένως η φίλη αυτή έχει μπει στο τέταρτο επίπεδο στη συμμετοχή. Και έχω σημειώσει ένα μήνυμα που έστειλε στην ομάδα στο Viper, που είμαστε κοπέλε στο δεύτερο επίπεδο στη συμμετοχή. Λέει: Καλημέρα σε όλε. Σαν φρέσκο μέλο, μπαίνοντα στη συμμετοχή, θέλησα να ακούσω το βιβλίο Γυναίκε που αγαπούν πολύ. Στη συμμετοχή, από το πρώτο επίπεδο μέχρι και το τέταρτο, όσοι βρίσκονται έχουν πρόσβαση σε εκείνα τα playlist όπου διαβάζουμε και σχολιάζουμε από βιβλία. Ένα από αυτά είναι το βιβλίο Γυναίκε Παγαπούν πολύ. Ολοκληρώνοντας το σήμερα, θέλω να μοιραστώ ότι αισθάνομαι αισιοδοξία και ανακούφιση. Ο λόγος είναι ότι ενώ στο πρώτο μισό του βιβλίου ένιωσα τρόμο και φρίκι, εφόσον μέσα στις περιγραφές και τις αφηγήσει μπόρεσα να δω τον εαυτό μου, συμπεραίνοντα ότι η κατάσταση είναι από πάρα πολύ σοβαρή έως δραματική, τελικά στην πορεία συνειδητοποίησα ότι έχω ήδη κάνει σημαντικά βήματα στον δρόμο προς την ευημερία, την εσωτερική γαλήνη και ισορροπία. Σκεπτόμενοι ότι για να είμαστε εδώ, στο τέταρτο επίπεδο, στη συμμετοχή δηλαδή και στην ομάδα στο Viper του τέταρτου επίπεδου, λογικά λίγο έω πολύ όλες προχωράμε σε κάποιον παρόμοιο δρόμο. Θέλω να μοιραστώ την αίσθηση που μου άφησε αυτό το βιβλίο. Όσο δύσκολη και αν είναι η πορεία, όσα εμπόδια, ανηφόρε, κατηφόρες, άσχημες καταστάσεις, απογοητεύσεις, αδιέξοδα και λοιπά συναντάμε στην πορεία μας και μας αποδιοργανώνουν, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε την εξέλιξή μας. Όποια ή όση και αν είναι αυτή, το σίγουρο είναι ότι υπάρχει εφόσον δεν είμαστε στο σημείο από που ξεκινήσαμε, έχουμε κάνει την αρχή και αυτό από μόνο του μόνο υπέροχο μπορεί να είναι. Φίλοι, το έχω ξαναμπεί και στο βίντεο πριν πέντε χρόνια, στο ξαναλέω και τώρα ότι γράφεις υπέροχα και επέλεξα χωρίς να σου το πω αυτό το μήνυμα που έστειλε στην ομάδα πριν ένα μήνα περίπου ως το καλύτερο επιμήθειο για να κλείσει αυτό το βίντεο. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, πατήστε ένα like, μοιραστείτε το με τους φίλους σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βοηθήστε το κανάλι μας για να εξελιχθεί, ώστε το μήνυμα αυτό του πνευματικού αγώνα, της ψυχοεκπαίδευσης και της προσωπικής εξέλιξης των ανθρώπων να πάει, να φτάσει σε όσο το δυνατόν περισσότερα αυτιά. Σας φιλώ.